Σελίδα 484. Σελίδα 484 από το βιβλίο Εστίρ, το κεφάλαιο θήτα, το κεφάλαιο 9, σελίδα 484. Ενδό το 12ο μηνύ, ούτως είναι ο μήνα Δάρ, την 13η μέρα του αυτού, ότε το πρόσταγμα του βασιλέως και η διαταγή αυτού ή το πλησίο να εκτελεστεί εν τη μέρα καθήν οι εχθροί των Ιουδαίων ήλπιζον να κατακρατήσω συν αυτόν, αν και τράπιστο εναντίον, διότι οι Ιουδαίοι κατεκράτησαν τον μισούντον αυτούς. Συνήχθησαν οι Ιουδαίοι εν τες πόλες συν αυτόν, κατά πάσα στα επαρχία του βασιλέως Ασουήρου, για να επιβάλλω συχήρα επί του ζητούντας το κακόν αυτόν. Και ουδής ειδηνήθη να αντισταθεί σε αυτούς, διότι ο φόβος αυτών επέπεσεν επί πάντα στους λαούς. Και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών και οι σατράπε και οι διοικητέ και οι οικονόμοι του βασιλέως ευοήθουν τους Ιουδαίους, διότι ο φόβος του Μαραδοχαίου επέπεσεν επ' αυτούς. Επειδή ο Μαραδοχαίος ήτο μέγας εν το οίκο του βασιλέως και η φήμη αυτού διεδόθη εις πάσας τας επαρχίας, διότι ο άνθρωπος ο Μαραδοχαίος προέβαινε μεγαλυνόμενος. Και επάταξαν οι Ιουδαίοι πάντα στους εχθρούς αυτών με πάταγμα ροφέας και σφαγήν και όλεθρον και έκαμον εις τους μισούντας αυτούς όπως ήθελον. Και ενσούσι τη βασιλευούση εφώνευσαν οι Ιουδαίοι και απόλεσαν 500 άνδρας. Και τον Φαρσανθαβά και τον Δαλφόν και τον Ασπαθά και τον Ποραθά και τον Αδαλία και τον Αριδαθά και τον Φαρμαστά και τον Αρισάη και τον Αριδάη και τον Βαϊζεθά, τους 10 ιούς του Αμάν, ιού του Αμεθαδά, του εχθρού των Ιουδαίων εφώνευσαν, επιλάφυρα όμως δεν έβαλαν τα χείραν αυτών. Εν τη μέρα εκείνη ο αριθμός των φωνευθέντων εν σούσης τη βασιλευούση εφέρθη ενώπιον του βασιλέως. Κι είπεν ο βασιλεύς προς Εστίρ τη βασίλισσα εν σούσι στη βασιλευούση. Εφώνευσαν οι Ιουδαίοι και απόλεσαν 500 άνδρας και τους 10 ιούς του Αμάν. Εν τες λοιπές απαρχίες του βασιλέως τι έκαμον. Τώρα τι είναι το ζήτημά σου και θέλει δοθεί εσέ. Και τι έτη η αίτησή σου και θέλει γίνει. Κι είπεν η Εστίρ. Εάν είναι αριστόν εις το βασιλέας δοθεί, εις τους Ιουδαίους τους ενσούσι να κάμω συν και αύριο κατά τη διαταγή της ημέρας ατάφτης. Και τους 10 ιούς του Αμάν να κρεμάσω συν επί ξύλων. Και προσέταξον ο βασιλεύς να γίνει ούτω και εξεδόθη διαταγή ενσούσις και κρέμασαν τους 10 ιούς του Αμάν και συνήχθησαν οι Ιουδαίοι ενσούσις και την 14η του μηνός Αδάρ και φώνευσαν 300 άνδρας ενσούσις, επιλάφυρα όμως δεν έβαλαν τη χείρα αυτών. Οι δε άλλοι Ιουδαίοι, οι εν τις επαρχίες του βασιλέως, συνήχθησαν και εστάθησαν υπέρ της ζωής αυτών και έλαβαν ανάπαυση από τον εχθρόν αυτών και φώνευσαν εκ των μισούντων αυτούς 75.000. Επιλάφυρα όμως δεν έβαλαν τη χείρα. Τη 13η ημέρα του μηνός Αδάρ και τη 14η ημέρα του αυτού ανεπάφθησαν και έκαμον ταύτην ημέραν συμποσίου και φροσύνης. Οι Ιουδαίοι εν σούσις συνήχθησαν τη 13η αυτού και τη 14η αυτού, τη 15η του αυτού ανεπάφθησαν και έκαμον ταύτην ημέραν συμποσίου και φροσύνης, δια τούτο οι Ιουδαίοι χωρικοί κατοικούντες εν της ατυχής της πόλεσιν έκαμνον τη 14η ημέρα του μηνός Αδάρ, ημέραν εφροσύνης και συμποσίου και ημέραν αγαθήν και απέστελον μερίδας προς αλλήλους. Αμήν. Βασιλιάς στην αυτοκρατορία των Πέρσων και των Μίδων είναι πια ο Ασουήρης ο Αρταξέρξης, ο γιος του Δαρίου, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός και μάλιστα και τον προαυτού αυτοκράτορα τον Κύρο για να εκπληρώσει ο Θεός τις υποσχέσεις του στο λαό του, στο λαό της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή, αφού έμειναν σε αιχμαλωσία 70 χρόνια και ευλογήθηκαν από το Θεό και αυξήθηκαν,
αλλά το σημαντικότερο απ' όλα μετενόησαν από τα είδωλα, από τις παραβάσεις, από τους ξένους θεούς και επέστρεψαν στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό κατά τον Λόγο του Θεού ο Θεός τους επέστρεψε και τους έφερε πάλι στη γη Ισραήλ όσους ήθελαν. Περίπου 50.000 άνθρωποι μαζί με τον Έσδρα, αργότερα και με τον Ζωροβάβελ και με τον Νεεμία επέστρεψαν στη γη Ισραήλ. Όμως, στην εξορία, στην εχμαλωσία, παρέμειναν αρκετές χιλιάδες από τον παλαιό λαό του Θεού. Θα τολμούσα να πω κατά παράβαση της προτροπής και της ευκαιρίας που έδωσε ο Θεός στο λαό Ισραήλ για επιστροφή στη γη του, κατά παράβαση διότι προετοίμησαν την απόλαυση του πλούτου που ο Θεός τους ευλόγησε άφθονα εκεί στη γη της Περσίας. Όμως, επειδή είναι άνθρωποι του Θεού, έχουν έναν εχθρό, ο οποίος δεν ξεχνάει, δεν παραβλέπει, και ο εχθρός αυτός δεν είναι άλλος από τον κατηγορούντα το λαό του Θεού στον Θεό ημέρα και νύχτα, το διάβολο και σατανά, ο οποίος πάντοτε, ανθρωποκτόνος απ' αρχής, έχει πρόθεση και επιθυμία τον θάνατο του λαού του Θεού, των παιδιών του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ δε πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη. Όμως, αγαπητά μου αδέλφια, το μήνυμα σήμερα αλλά και το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ότι όσο πονηρός κι αν είναι και όσο πανούργος κι αν είναι ο διάβολος και ό,τι κι αν σκέφτεται, και ό,τι και αν προγραμματίζει, υπάρχει πάντοτε πίσω από κάθε παιδί του Θεού η Θεία Πρόνοια. Η πρόνοια του Θεού για αγαθόν, για ευάρεστον, για ευλογία. Έστω και αν ο άνθρωπος του Θεού δεν περπατάει ακριβώς όπως θέλει ο Θεός, όπως προτρέπει ο Θεός ή ακόμη και όπως θέλει ο Θεός. Όμως ο Θεός αγαπάει τα παιδιά του πάντοτε και τα φροντίζει. Αλλά ιδιαιτέρως, επειδή ο Θεός είναι ο μόνος που γνωρίζει το μέλλον, είναι ο μόνος που γνωρίζει τις πονηρές και κακές βουλές του διαβόλου και είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει την επιβολή του διαβόλου. Αρκεί ο άνθρωπος να επιμείνει στο θέλημα του Θεού και αρκεί ο άνθρωπος να παραμείνει στην πίστη στο Λόγο του Θεού. Έστω και ένας άνθρωπος. Έτσι λοιπόν είχε βάλει στο μάτι ο εχθρός της ψυχής τους Ιουδαίους που, επαναλαμβάνω, κατά παράβαση του θελήματος του Θεού παρέμειναν στον τόπο αυτό της εξορίας και δεν επέστρεψαν στη γη Ισραήλ. Είχε βάλει στο μάτι ο διάβολος και ο σατανάς με σκοπό, με στόχο, το θάνατό τους και την εξόντωσή τους παντελώς. Και μάλιστα είχε βρει και το δικό του εργαλείο, τον Αμάν, τον Αμαλικίτη εχθρό του Θεού απαρχής, στον οποίον έβαλε μίσος, κακία, φθόνο για το λαό του Θεού, για τα παιδιά του Θεού, έστω και αν δεν γνώριζε σε λεπτομέρειες τις προθέσεις και τις βουλές του λαού του Θεού. Ο Θεός όμως, όπως είπαμε, έχει αγαθή πρόνοια. Είχε προβλέψει λοιπόν πριν από αρκετά χρόνια, πριν εκδηλωθεί το φθονερό, γεμάτο κακία σχέδιο του Θεού εναντίον του λαού του Θεού, είχε προβλέψει και βασίλισσα με έναν απρόβλεπτο και μοναδικό τρόπο, γιατί στο Θεό τα πάντα είναι δυνατά και ιδίως όταν είσαι μέσα στην αγαθή πρόνοια του Θεού, μεγαλεία κάνει ο Θεός. Και ένα από αυτά τα μεγαλεία που έκανε ο Θεός είναι να γίνει γυναίκα του
Ασουήρη, του πλανητάρχη της εποχής εκείνης, μία η Εστήρ, μία που δεν ήταν τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από ένα απλό κορίτσι του λαού του Θεού. Αλλά και ο Θεός βρήκε το δικό του άνθρωπο. Και ο δικός του άνθρωπος ήταν ένας πιστός δούλος του Θεού, ο Μαραδοχαίος. Και η πιστότητά του φάνηκε έντονη και έτσι φαίνεται βασικά η πιστότης του κάθε ανθρώπου από την απόφαση που έχει πάρει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, έστω και επικίνδυνες, ο άνθρωπος του Θεού να πράττει κατά πάντα το θέλημα του Θεού όπως εκφράζεται στο γεγραμμένο λόγο του. Και να η ευκαιρία που δίνει ο διάβολος στον Αμάν και η ευκαιρία που χαρίζει ο Θεός στο Μαραδοχαίο. Τον Αμάν τον υψώνει ο βασιλιάς γιατί πιθανόν και προφανώς ήταν και ικανός αλλά και επιτίδιος άνθρωπος. Και είχε οπωσδήποτε και τη συμπαράσταση του εχθρού της ψυχής ώστε ο βασιλιάς τον έκανε δεύτερο σε όλο το βασίλειο. Και η πρώτη διαταγή που έδωσε αυτός ο άνθρωπος ήταν όλοι να τον προσκυνήσουν. Και ήρθε η δοκιμασία, αλλά και η ευκαιρία, γιατί η δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο, στην πραγματικότητα είναι η ευκαιρία που ο Θεός επιτρέπει για να δοξαστεί το όνομά Του, γιατί το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει σε όλη τη γη και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τελεία ώστε να ελπίζει μόνο στο Θεό για να φανερωθεί μέσα από Αυτόν και σε Αυτόν η δύναμη του Θεού τελεία. Ήρθε τώρα λοιπόν η δοκιμασία στον Μαραδοχαίο. Θα προσκυνήσει άνθρωπο σε παράβαση του Λόγου του Θεού ή θα προσκυνάει μόνο το Θεό και δεν θα προσκυνήσει άνθρωπο. Και βεβαίως ο Μαραδοχαίος, ο εκλεκτός άνθρωπος του Θεού, τον οποίον είχε προγνωρίσει και προβλέψει και προορίσει ο Θεός μέσα στη Θεία του πρόνοια για τη σωτηρία όλου του λαού του Θεού, αυτός ο άνθρωπος, ο κατάλληλος αυτός άνθρωπος, δεν προσκύνησε τον Αμάν, με αποτέλεσμα οργίστηκε, θύμωσε και λέει η Γραφή, ο οποίος μάλιστα Μαραδοχαίος ήταν και θείος της Εστήρ και αυτόν χρησιμοποίησε ο Θεός για να προωθήσει την Εστήρ, θύμωσε και αποφάσισε, λέει η Γραφή, όχι μόνο να καταστρέψει το Μαραδοχαίο, αλλά ο διάβολος έβαλε στην καρδιά του να καταστρέψει όλο το λαό του Ιούδα, όλο το λαό του Θεού. Και μάλιστα έριξε και κλήρους πότε να γίνει αυτό και έπεσε και συγκεκριμένη ημερομηνία στο τέλος του χρόνου. Κατάφερε και έπεισε και τον Ασουήρη να υπογράψει διάταγμα όπου όλοι οι Ιουδαίοι να θανατωθούνε και του υποσχέθηκε μάλιστα και ένα μεγάλο ποσό σαν ανταμοιβή και αυτό έγινε λίγα χρόνια μετά την μάχη της Σαλαμίνος που εμείς οι Έλληνες την ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την ελληνική μας ιστορία. Τώρα ήρθε η ώρα της προσευχής. Ήρθε η ώρα του να ζητήσουν οι άνθρωποι του Θεού βοήθεια από το Θεό. Δεν ήρθε η ώρα της απελπισίας και της φυγής. Ήρθε η ώρα του αγώνα, της εξήτησης και της προσευχής με πίστη και με βεβαιότητα ότι αυτό που φαίνεται αδύνατον, γιατί ήταν αδύνατον να υπάρξει παράβαση στην εντολή του τότε πλανητάρχη Ασουήρη, αλλά και ο ίδιος ακόμη ο Ασουήρης βάσει της νομοθεσίας των Περσών και των Μίδων, η διαταγή του δεν μπορούσε να ανακληθεί. Ήρθε η ώρα της προσευχής. Στη δυσκολία, στην απελπισία, στην απόλυτη αδυναμία, ήρθε η ώρα της προσευχής για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού τελεία. Και μάλιστα, ο Μαραδοχαίος έστειλε μήνυμα στην Εστήρ και της είπε, μην νομήσεις, επειδή είσαι βασίλισσα,
ότι από όλο τον λαό του Θεού μόνο εσύ θα σωθείς, αλλά σκέψου ότι σε αυτή τη θέση σε έβαλε ο Θεός για αυτή την ημέρα, για να προσευχηθείς και να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός εις βοήθεια του λαού του. Σου εδόθη χάρις, εξουσία, για να μπορείς να βοηθήσεις. Γι' αυτό σου δόθηκε. Αλλά πολύ περισσότερο, αδελφοί αγαπητοί, αυτά τα λόγια αντιστοιχούν στην Καινή Διαθήκη. Ό,τι και αν έχεις που μπορείς να το κάνεις, δεν σου το έδωσε ο Θεός έτσι για αστείο. Σου το έδωσε ο Θεός για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εκεί που μπορείς, για αυτούς που δεν μπορούν και εν τέλει για τη δόξα του Θεού. Ό,τι καλό πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, το οποίο προέρχεται από τον Πατέρα των Φώτων, δεν σου δόθηκε ούτε γιατί είσαι σπουδαίος, ούτε γιατί είσαι καλός, ούτε γιατί έχεις ικανότητες, σου δόθηκε για να το διαχειριστείς εις δόξαν Θεού. Να το διαχειριστείς με ταπείνωση, αναγνωρίζοντας ότι δεν άξιζες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Οι δόσεις, οι αγαθές και τα δώρα, τα τέλεια, δεν δίδονται επειδή αξίζουμε. Κατά χάριν δίδονται. Και η Εστήρ το κατάλαβε ότι έγινε αυτοκράτηρα για αυτή τη στιγμή. Ήξερε τους κινδύνους. Ήξερε τους θανατηφόρους κινδύνους που διέτρεχε αν πήγαινε στο βασιλιά να ζητήσει βοήθεια και χάρη. Γι' αυτό και δεν θα πήγαινε. Εκτός και αν έβρισκε χάρη από το Θεό. Και για να βρει χάρη από το Θεό πρέπει η αυτοκράτηρα να ταπεινωθεί, αλλιώς δεν βρίσκεις χάρη. Εάν δεν ταπεινωθείς, όποιος και όποια κι αν είσαι, χάρη από το Θεό δεν βρίσκεις. Στους ταπεινούς ο Θεός με τα βεβαιότητος δίνει χάρη. Και ποια ήταν η ταπείνωσή της? Νηστεία και προσευχή 3 μέρες και 3 νύχτες, μήπως και βρει χάρη από το Θεό. Και αφού νήστευσε, πλησίασε τον Ασουήρη και βρήκε χάρη και από το Θεό και από τον αυτοκράτορα και από τους ανθρώπους. Ώστε το αδύνατον να ανακληθεί η διαταγή του Ασουήρη είναι δυνατόν με τη σοφία που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους. Αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει αδύνατον σε σένα, γιατί είναι γραμμένο. Τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, αλλά και τα πάντα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Έστω και αν δεν φαίνεται λύση, είτε ο Θεός θα σου δώσει ιδιαίτερη σοφία και σύνεση για να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις, είτε ακόμη περισσότερο, εάν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανθρώπινη, θα επέμβει ο ίδιος ο Θεός με τις δυνάμεις της ουράνιες. Αυτά όμως είναι βεβαιότητες, είναι μήνυμα από το Θεό που πρέπει να τις αποδεχτούμε, να τις πιστέψουμε, να τις κατανοήσουμε, να τις εξητούμε και να ελπίζουμε σε έναν παντοδύναμο Θεό. Ο Θεός μας δεν είναι θεούλης. Ο Χριστός δεν είναι Χριστούλης. Δεν είναι μία εικονίτσα. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων. Με αυτόν τον Θεό διαπραγματεύεται το παιδί του Θεού. Αυτός ο Θεός σε πρόσθεσε στην Εκκλησία δια του Ιησού Χριστού. Δεν ήρθες μόνος σου. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει και δεν μπορεί να γνωρίσει και να κατανοήσει την παντοδυναμία, αλλά και την πανσοφία, αλλά και την τέλεια αγάπη του Θεού, εάν ο Χριστός δεν του αποκαλύψει τον παντοδύναμο Θεό. Και τώρα ήρθε μια συγκεκριμένη μέρα του τελευταίου μήνα του χρόνου, όπου όλοι περίμεναν την καταστροφή σύμφωνα με την παμπώνηρη βουλή του διαβόλου και του δούλου του, του Αμάν. Ο Θεός τα ανέτρεψε όλα και την έκανε μέρα ευλογίας, δόξης
μέρα πραγματικά θριάμβου. Φοβερό, αδερφοί. Να έχει προγραμματιστεί από το διάβολο και τους ανθρώπους η καταστροφή σου και να έχει τη δυνατότητα ο Θεός να μεταστρέφει την καταστροφή σε θρίαμβο δια του Ιησού Χριστού. Αλλά σε ποιους? Σε αυτούς που εμπιστεύονται το Λόγο του Θεού και πέραν από τις δυσκολίες υποτάσσονται. Πρώτον, δεύτερον, σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο Χριστός, ο Θεός τον οποίον δεχτήκαν είναι παντοδύναμος και γι' αυτό ελπίζοντας εξητούν με πίστη και λαμβάνουν. Θρίαμβο δίνει ο Θεός. Και ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να φωνάξει «Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μου», λέει ο Παύλος Ιησού Χριστού, «ο οποίος κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού». Πάντοτε. Θρίαμβος. Όπως ο Χριστός θριάμβευσε καταπατήσας τον θάνατον, καθώς ο Πατέρας του τον ανέστησε εκ των νεκρών και έδωσε εις αυτόν το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πάγωνη επουρανίων, επιγείων και κατακτονίων, καθώς θριάμβευσε επί του θανάτου και καθώς απέστειλε ο Θεός τον Ιησού Χριστόν να θριαμβεύει, έτσι και ο Ιησούς Χριστός αποστέλει καθέναν που δέχεται την αλήθεια του Ευαγγελίου να θριαμβεύει όταν ο Χριστός τον αποστέλει. Θρίαμβος είναι μπροστά στον λαό του Θεού τότε, παρόλο που όλα φαίνονται για τέλεια καταστροφή. Φοβερό. Οι άνθρωποι να προγραμματίζουν και ο διάβολος την τέλεια καταστροφή και ο Θεός με ένα λόγο του να μετατρέπει τη λύπη σε χαρά, το πένθος σε ευλογία, το θάνατο σε ζωή αιώνιο, τον ονειδισμό σε δόξα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτή είναι η θεία πρόνοια. Αυτή είναι η θεία φροντίδα, η θεία υπεράσπιστη. Μη φοβού, λέει ο Χριστός, μόνο πίστευε. Τι να πιστεύω? Το παιδί μου πέθανε, θα το αναστήσω. Τίποτα δεν είναι αδύνατον εις το Θεό. Μη φοβάσαι. Μόνο πίστευε και υποάκουσε στο λόγο του Θεού. Και ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Μεγαλεία απερίγρεπτα, αφάνταστα, μοναδικά για κάθε έναν. Ο Νεεμάν πίστεψε όταν του είπε ο Ελισαίο προφήτης, όταν ήταν λεπρός, ότι πήγαινε στον Ιορδάνη, βουτήξου 7 φορές και θα γίνεις καλά. Και στην αρχή λέει, τι μου λέει τώρα αυτός? Αλλά ήρθαν οι ταπεινοί δούλοι και του λένε, πήγαινε, πήγαινε. Δεν σου είπε σπουδαία πράγματα, πήγαινε κάτω, δοκίμασε το Θεό. Δοκίμασε το Θεό, αδερφέ μου και αδερφή μου. Και λέει, να πάω. Πήγε, 7 φορές την 7η βγήκε τελείως υγιής. Μεγαλεία κάνει ο Θεός. Έχει λύση. Αρκεί να υπακούς στο λόγο του. Η παρακοή φέρνει ήττα. Η υπακοή στο λόγο του Θεού έχει άμεσο αποτέλεσμα το θρίαμβο. Ο διάβολος είναι νικημένος. Νικήθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν έχει πια καμία εξουσία. Σε ποιους? Σε αυτούς που δέχτηκαν και πίστεψαν Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δέχτηκαν τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πίστεψαν ότι είναι ο παντοδύναμος Θεός. Τώρα ήρθε η σειρά σου και η σειρά μου, η σειρά μας. Δέχεσαι τον Ιησού Χριστόν? Πιστεύεις, εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστό? Απλές ερωτήσεις, ανθρώπινες, καθημερινές, αλλά γεμάτες μεγαλοπρέπεια
όταν στέκεσαι στην παρουσία του Θεού. Μπες μέσα στο ταμείο σου. Μπορεί να έχεις 5, 10, 50 χρόνια στο Χριστό. Μπες μέσα στο ταμείο σου σήμερα το βράδυ που θα πας σπίτι και πες, Χριστέ μου, σε έχω αποδεχθεί Κύριό μου και Θεό μου. Ιησού Χριστέ, σε εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι την πρόνοιά σου, τις βουλές σου, τα σχέδιά σου. Βοήθησέ με να υποτάσσομαι στο λόγο σου για να απολαμβάνω τη δόξα σου. Αμήν.